Η μάνα μου η συγχωρεμένη δεν είχε πάρκο να μου πάρει, γιατί πρέπει να βάλει ο πατέρας μου εμπόρευμα. Και είχε μία κούτα πίτσος, το θυμούνται και κρουσανιώτες, δηλαδή που ερχόταν και ψωνίζανε. Και ήταν δίπλα στο γραφείο η κούτα και μέσα στην κούτα μου είχε βάλει ένα κουβερτάκι και ήταν το πάρκο μου. Με παρακαταθήκη την ιστορία της οικογένειάς του, ο Γιώργος Τζοράκης, ιδρυτής της εταιρείας, ανοίγει το πρώτο κατάστημα το 1958. Τα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια δεν τον πτωούν, έχοντας γνωρίσει την ορφάνια και την κακουχία, αφού ο πατέρας του Αστρινός, γνωστή μορφή της αντίστασης και μέλος της ομάδας του θρυλικού καπετάν Σατανά, εκτελέστηκε από τους Ναζί στη διάρκεια της κατοχής, θέλει πια να αλλάξει τη ροή της προσωπικής του ιστορίας. Λέω πρώτα να παντρευτώ, μου λέγανε οι γυναίκες για να παντρευτώ, αλλά είχα μια αδερφή και λέω να την παντρέψω και μετά παντρευτώ να βρω και έναν άνθρωπο να με στηρίζει. Και βρήκα μια γυναίκα που με στήριξε πραγματικά, γιατί ήταν μόνιμη στο μαγαζί, το αγάπησε κι αυτή, το αγάπανε. Και εγώ πολέμουνα να μπω σε δουλειές που ήταν ανύπαρκτες. Τα ηλεκτρικά τότε δεν υπήρχε ψυγείο στον Κουρσόνα. Και γνώρισα τον αντιπρόσωπο της Πίτσος στο Ηράκλειο. Στρέφεται στο εμπόριο και επιδιώκει να ασχοληθεί με κάτι που κανείς άλλος δεν έκανε εκείνη την εποχή. Το πρώτο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Κρουσόνα και της ευρύτερης περιοχής λειτουργεί σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία στα νοικοκυριά δεν υπήρχε ούτε ένα ηλεκτρικό ψυγείο. Εδώ στον Κρουσόνα ήλαξα 8 μαγαζά μέχρι να κάνω δικό μου μαγαζί, γιατί δεν είχα δικό μου μαγαζί, είχα ένα σπίτι που το κάψαν οι Γερμανοί, σκοτώσαν και τον πατέρα μου, γιατί είμαι από μια ηρωική οικογένεια. Η οικογένεια Τζοράκη διέθετε στους καταναλωτές της εποχής εκείνης τα ίδια είδη με σήμερα. Έπιπλα, ηλεκτρικά, φωτιστικά, διακοσμητικά. Η πρώτη αυτή επιχείρηση δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα ελάχιστα, είναι αλήθεια, αντίστοιχα καταστήματα του κλάδου που δραστηριοποιούνταν ακόμα και στην ίδια την πόλη του Ηρακλείου. Οι κορυφαίες φίρμες ηλεκτρικών ειδών της εποχής έφταναν μέσα από το κατάστημα του Γιώργου και της Γιάννας Τζοράκη στον Κρουσόνα, στα νοικοκυριά του Μαλεβιζίου, χάρη στο προσωπικό πάθος του επιχειρηματία. Ο Γιώργος Τζοράκης, μόνος του, με συντροφιά του το παλιό του τρίκυκλο, έφτανε μέχρι τις αντιπροσωπείες των Αθηνών και επέλεγε ο ίδιος προσωπικά τα ηλεκτρικά είδη που μετέφερε πίσω στο κατάστημα με το πλοίο της γραμμής. Ο νεαρός τότε επιχειρηματίας από την Κρήτη συνδέθηκε με προσωπική σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης με τον Γιάννη Πίτσο, της γνωστής οικογένειας, ο οποίος έκοψε την κορδέλα των εγγενείων στο κατάστημα του Κρουσόνα. Οι κάτοικοι της περιοχής εκτιμούσαν βαθύτατα την οικογένεια του επιχειρηματία, αναγνωρίζοντάς του ότι αποδεικνυόταν άξιος των ηρωικών προγόνων του. Τα ηλεκτρικά τότε δεν υπήρχε ψυγείο στον Κρουσόνα και γνώρισα τον αντιπρόσωπο της Πίτσος στο Ηράκλειο και ήρθε του Πίτσου η γυναίκα και τον Εστεφάνωση και με καλέσανε και εμένα και πήγε στον Άγιο Μινά. Μιλάμε τώρα το 60. Τη δεκαετία του 60. Και λέω θα βάλω και ηλεκτρικά. Λέω το ηλεκτρικό είναι μελλοντικό μέσο. Και με κοροϊδεύανε, βήβαλε ηλεκτρικά ο Τζοράκης, ποιος θα τα πάρει. Και ντούτοι σε πήγα σε καφενεία, το σου φέρνανε πάγο και λέω του καφετζή, θα σου φέρω ένα ψυγείο. Άμα σ' αρέσει θα το κρατήξεις να μην παίρνεις πάγο.
αλλιώς θα το είσαι ένα μήνα, αν σ' αρέσει, αλλιώς θα το πάρω πίσω. Και πήγαιναν και στο καφενείο και μου λέει, εσώθηκα με το ψυγείο. Το πρώτο ψυγείο που είδωσα. Καθώς η επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης εξελισσόταν, ο Γιώργος και η Γιάννα Τζοράκη άρχισαν να ονειρεύονται το πρώτο τους κατάστημα στο Ηράκλειο. Το όραμα έγινε πράξη. Εγκαταστάθηκαν στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο, έναν από τους εμπορικότερους δρόμους της εποχής, και το 1968 επιτεύχθηκε η πρώτη εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό. Το μπραντ, μέσα σε μία μόλις δεκαετία, είχε κάνει άλματα. Το 1992 είχε φτάσει η ώρα της επόμενης γενιάς στην οικογενειακή επιχείρηση. Το 2017 η ευθύνη πέρασε εξ ολοκλήρου στα χέρια του Αστρινού Τζοράκη, με τον αδελφό του Κώστα να αναλαμβάνει από τη δική του πλευρά το ξενοδοχείο Γιάννα Κάραβελ της οικογένειας στην Αμουδάρα. Την ίδια χρονιά το Τζοράκης Home γίνεται μέλος της αλυσίδας Welcome Stores, ακολουθώντας μια πολύ πολύ επιτυχημένη πορεία. Εμείς τότε κάναμε τα πρώτα μας βήματα και έχουν αλλάξει πάρα πολλές εταιρείες. Νομίζω ότι παραμείναμε. Και όχι μόνο παραμείναμε, πλέον ασχολούμαστε και με χοντρική και με λιανική. Είμαστε πλέον σε ένα μεγάλο συνεταιρισμό που λέγεται Welcome Stores. Και το μέλημα του πατέρα μου ήταν η ευχή που μου έδωσε εμένα και του αδερφού μου, του Κώστα. Δεν σας δίνω μεγάλη περιουσία όπως δίνουν κάποιοι άλλοι συναδέλφοι των παιδιών τους, αλλά σας δίνω ένα μεγάλο όνομα που όπου και να πάτε να ψωνίσετε και να δώσετε παραγγελία, δεν θα χρειαστεί να δώσετε επιταγή που δίναμε τότε, γραμμάτια που δίναμε τότε ή πιο παλιά ή μετρητά. Θα λέτε το όνομά σας και θα λέτε ότι θα πληρώσετε την τάδε ημερομηνία μετά από 2-3 μήνες, τότε που υπήρχαν οι πιστώσεις φυσικά, γιατί τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ποτέ, ειλικρινά σας μιλάω, δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα, μέχρι και η Ιταλία που κάναμε αγορές, μέχρι και αντιπροσωπείες που πήραμε και ούτω καθεξής. Ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο πρόβλημα, μα ποιος είσαι εσύ, μόλις λέγαμε είμαστε οι Τζοράκηδες και ο Κώστας και ο Αστρινός. Ήμασταν, συγκινούμε που το λέω, δηλαδή, ποτέ, μα ποτέ. Η σύνδεση της δεύτερης γενιάς του Τζοράκης Home με τις ρίζες της είναι αραγής. Η κληρονομιά του Αστρινού Τζοράκη βασίζεται στις εμπορικές αξίες και το ήθος που κληροδότησε ο Γιώργος Τζοράκης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι πριν καλά-καλά ξεκινήσει τη λειτουργία του, το σύγχρονο πολυκατάστημα στο Γάζι αναρτήθηκε σε κεντρικό σημείο η προτομή του Γιώργου Τζοράκη ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού από το γιο του. Σήμερα, το Τζοράκης Home Welcome Stores είναι ένα αξιόπιστο και εύρωστο μπραντ στην αγορά, μια επωνυμία που αποτελεί εγγύηση από μόνη της. Η επιχείρηση που αναπτύσσεται στις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Γάζι είναι βραβευμένη από την ICAP ως μία από τις πλέον υγιείς επιχειρήσεις, έχοντας καταφέρει να προχωρά σε επενδύσεις και να κατέχει ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας είναι μεγαλύτερη από το τζίρο της. Οι φίλοι του Αστρινού Τζοράκη πιστεύουν ότι η επιτυχία της επωνυμίας συνδέεται άμεσα με την προσήλωση του ιδιοκτήτη στα αξιακά θεμέλια που έθεσαν ο Γιώργος και η Γιάννα Τζοράκη, αλλά και στον αυθεντικό χαρακτήρα του ίδιου του Αστρινού, του Άρη, όπως τον φωνάζουν οι ίδιοι. Κύριε Φασουλάκη, σας συνδέει μια φιλική σχέση με τον Αστρινό το Τζοράκη και είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τον επιχειρηματία και για την επιχείρηση. Μάλιστα. Πόσα χρόνια γνωρίζεστε? Τον Άρη τον γνωρίζω προσωπικά από παιδί. Μαζί μεγαλώσαμε σχεδόν. Ξεκίνησε ο όμιλος Τζοράκης από τον κύριο Τζοράκη, τον μπαμπά.
ο οποίος ξεκίνησε από ένα μαγαζάκι μικρό, το θυμάμαι, στο Κουσόνα, μεγάλωνε. Οι γονείς μας και οι δικοί μου και πολλοί από το χωριό ψωνίζανε από τον μπαμπά και τη μαμά, η οποία ήταν περισσότερο από τον μπαμπά, η μαμά. Μετά πέρασε σιγά σιγά, μεγάλωσε, κατεβήκαν στο Ηράκλειο, αναλάβανε τα παιδιά, προχωρήσαν και έγινε σαφώς μεγαλύτερο. Εξάλλου το βλέπετε, το βλέπει όλος ο κόσμος, δεν είναι ανάγκη να το πω εγώ. Φυσικά ψωνίζαμε κι εμείς, ψωνίζω κι εγώ πολλά πράγματα από έπιπλα, το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά έχει πάρα πολύ καλά έπιπλα ο κύριος Άρης, ο φίλος Άρης, θα έλεγα. Φυσικά τα ηλεκτρικά, εάν κάνει κάποιος μία βόλτα σε αυτό το μαγαζί, το νομίζω αρκετά πολύ μεγάλο για την Κρήτη, θα δει πάρα πολλά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Αυτό όλο το χρόνο οι τιμές, το τονίζω όλο το χρόνο. Πολύ εξυπηρέτηση, ευγένεια. Εξάλλου ο Άρης φημίζεται για το πολύ καλό χαρακτήρα του, ανοιχτός άνθρωπος. Παραπάνω χουβαρντάς, θα έλεγα εγώ, αλλά είμαι φίλος του. Μια που αναφερθήκατε στο χαρακτήρα του, αν σας ζητούσα να μου τον περιγράψετε πολύ σύντομα, τι θα λέγατε για τον άνθρωπο? Λοιπόν, ο άνθρωπος Άρης, καλή καρδιά, πάντα ανοιχτός, λόγω διότι κάνουμε μια παρέα πολλά χρόνια και η υπόλοιπη παρέα των παιδιών μας, γιατί είμαστε κάποιοι που κάνουμε παρέα συχνά. Όταν έρθει το Άρης, αλλάζει το κλίμα της παρέας. Δηλαδή μπαίνουμε σε ένα ευδιάθετο χαρακτήρα, σε κάτι πολύ καλό που περνάμε όλοι καλά. Αυτό οφείλεται στον Άρη. Νομίζω ότι τα περιγράφει όλα αυτά. Οι περισσότεροι κριτικοί που εμπιστεύονται το Τζοράκης Home για τις αγορές τους γνωρίζουν ότι στο πολυκατάστημα του Γαζίου μπορούν να εξοπλίσουν και να επιπλώσουν εξ αρχής στο νοικοκυριό τους με όλα όσα χρειάζονται για να καταστήσουν έναν άδειο χώρο, απρόσωπο και αφιλόξενο, ένα ζεστό, λειτουργικό και πλήρως εξοπλισμένο σπίτι. Για το λόγο αυτό εξάλλου, το Τζοράκης Home είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός για τα νέα ζευγάρια που ετοιμάζονται να θέσουν την κοινή του ζωή σε στέρεες βάσεις. Έπιπλα, διακοσμητικά, φωτιστικά, ηλεκτρικά είδη και προϊόντα τεχνολογίας, όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα στο τέταρτο μεγαλύτερο κατάστημα της Ελλάδας, το μεγαλύτερο κατάστημα της Κρήτης, με έκταση 4.500 τετραγωνικών μέτρων και τεράστιες αποθήκες 1.500 τετραγωνικών μέτρων. Τα ηλεκτρικά Τζοράκης είναι φημισμένα ως μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις, αν όχι η μεγαλύτερη έκθεση ηλεκτρικών και προϊόντων τεχνολογίας στην Κρήτη. Είναι όντως έτσι? Είναι όντως έτσι. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση ηλεκτρικών στην Κρήτη που υπάρχει, με όλα τα brands που υπάρχουν στην αγορά, τα μεγάλα. Ο χώρος αυτός ενδείκνυται ώστε να έρθει μια οικογένεια από την αρχή να εξοπλίσει το σπίτι της με όλα τις τα ηλεκτρικά. Και έπιπλα και ηλεκτρικά. Ναι, θα ήθελα... Ένα ολοκένουργιο σπίτι από την αρχή. Από την αρχή θα ήθελα να τονίσω εδώ, μία οικογένεια μπορεί να έρθει στο κατάστημα Τζοράκης, να εξοπλίσει το σπίτι της και με ηλεκτρικά είδη και με έπιπλα. Εκεί λοιπόν εμείς μπορούμε να της κάνουμε ένα πακέτο και τα δύο μαζί, σε καλύτερες τιμές μετρητής ή σε πιο πολλές δόσεις που θα έκανε πριν αν έπαιρνε μόνο ηλεκτρικά ή μόνο έπιπλα. Ένα από τα μότο της εταιρείας Τζοράκης Home είναι η ειλικρίνεια στον πελάτη. Η ειλικρίνεια απέναντι στον πελάτη. Αυτό πώς εφαρμόζεται στην πράξη? Εμείς θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον πελάτη. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε κάτι απλά για να το πουλήσουμε. Τα έπιπλα του Τζοράκης Home είναι επώνυμα, χειροποίητα, πιστοποιημένα ελληνικά και με εγγύηση ποιότητας. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα, λόγω των προσεκτικά επιλεγμένων συνεργασιών που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση, να προσαρμοστεί η παραγγελία του κάθε πελάτη στις δικές του ανάγκες και τις δικές του προτιμήσεις. Σκοπός παραμένει η ολοκληρωμένη επίπλωση με ένα ποιοτικό και άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα.
έπιπλο Τζοράκης είναι φημισμένο στην Κρήτη, ποια είναι η ιδιαιτερότητά του? Τα έπιπλά μας είναι όλα ελληνικά, χειροποίητα, και αυτό που πραγματικά μας διακρίνει είναι το γεγονός ότι όλα έχουν πιστοποιημένη γραπτή εγγύηση και από 5 έως και 10 χρόνια. Είναι χειροποίητα έπιπλα. Χειροποίητα όλα. Όλα, πραγματικά. Και υπάρχει η δυνατότητα ο πελάτης να εξατομικεύσει την επιλογή του? Βεβαίως, και στα χρώματα και στα υφάσματα και στις διαστάσεις, τα πάντα. Κύριε Σιφάκη, σε ποιο τομέα της Τζοράκης Home εργάζεστε? Εργάζομαι στο τομέα των αγορών. Και ποια είναι η αρμοδιότητα στον τομέα των αγορών? Αγοράζει επώνυμα προϊόντα σε δυνατές τιμές για να δίνουμε στους πελάτες μας καλές προσφορές. Γιατί εμείς κερδίζουμε από την αγορά και όχι από την πώληση. Είσαστε πραγματικά μια οικογένεια όλοι όσοι εργάζεστε εδώ? Ναι, όντως είμαστε μια οικογένεια. Είναι μια επιχείρηση η οποία διακρίνεται για το ήθος, για την αξιοπρέπεια, για την συνέπεια, και όλοι μαζί έχουμε δεθεί σαν ομάδα. Ο Αστερινός Τζοράκης παραμένει προσιλωμένος στα αξιακά πρότυπα που θεμελίωσε ο Γιώργος Τζοράκης ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Η σχέση με τον καταναλωτή για το Τζοράκης Home δεν είναι απλά μία σχέση συναλλαγής. Χτίζουμε προσωπική σχέση με τον πελάτη και πουλάμε λέγοντάς του την αλήθεια, λέει συχνά ο Αστρινός Τζοράκης, επισημένοντας ότι η επιχείρησή του δεν επιδιώκει να στραφεί σε τρίκ και πρακτικές πωλήσεων για την αύξηση του τζίρου. Για μας, αυτό που έχει σημασία, λέει με έμφαση, είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Είναι γνωστό, γιατί ο κριτικός καταναλωτής το ξέρει, έχετε μία ικανότητα να δημιουργείτε μία προσωπική σχέση με τον κάθε ένα από αυτούς τους 18.000 ενεργούς πελάτες που έχετε στο πελατολόγιο σας σήμερα. Και όχι μόνο. Και το μότο σας είναι με σεβασμό και ειλικρίνεια στον πελάτη. Και στους πολιτές μου. Οι πολιτές μου τους έχω πει δεν θέλουν να λέτε ψέματα. Δεν έχουμε την ανάγκη να πούμε ψέματα. Διότι έχουμε ένα κατάστημα το οποίο ήταν όνειρο ζωής του Γέρο Τζοράκη, εμένα, του αδερφού μου, έτσι. Να φτιάξουμε ένα τεράστιο κατάστημα, το οποίο, για να μην γελιόμαστε, ένα τέτοιο κατάστημα μπορείς να, με τόσα χρήματα που δώσαμε, μπορούσαμε να φτιάξουμε δύο ξενοδοχεία, όχι ένα. Κι όμως εμείς επενδύσαμε στο εμπόριο, φυσικά και στο τουρισμό, γιατί ο αδερφός μου κάτι επέκταση ασχολήθηκε με τον τουρισμό, το ξενοδοχείο το Γιάννα Κάραβελ, αλλά ήταν όνειρο ζωής να κάνεις ένα μεγάλο χώρο, να μπαίνει μέσα ο πελάτης. Φανταστείτε ότι δεν υπάρχει κατάστημα στην Ελλάδα να έχει 65 σαλόνια. Η εταιρεία όμως βοηθάει αθλητικά σωματεία. Βεβαίως. Έχουμε βοηθήσει καταρχήν, είμαι στον Κουρσόνα. Καταρχήν την ομάδα μας. Έτσι. Πάω Κουρσόνα. Είμαστε με τον αδερφό μου από τους πρώτους που βοηθήσαμε και νομίζω και πάρα πολύ οικονομικά, αλλά όχι μόνο την ομάδα, το Ίδρυμα Άγιος Σπυρίδωνας, κάποιες οικογένειες, δεν θέλω να αναφέρω εδώ, το σταματάω, είναι για μας, και βοηθήσαμε και πάρα πολλά αθλητικά σωματεία, όπως είναι ο Ερμής Ζωνιανών, όπως είναι το αθλητικό σωματείο η ομάδα του Γαζίου, πάρα πολλές ομάδες, την Πακίου, πολλές, τι να σας πω, τον Όφι. Γενικά βοηθάμε όσο μπορούμε και το τελευταίο μας κατόρθωμα που κάναμε με τον αδερφό μου ήταν όταν κατέβηκε το χαμόγελο του παιδιού, δεν είναι κακό να το πω γιατί είχε αναφερθεί τότε από τον πρόεδρο του χαμόγελο του παιδιού, ένα από τα σπίτια το εξοπλίσαμε μέσα. Το Τζοράκης Home είναι μια επιχείρηση με πολύχρονη ιστορία στην Κρήτη. Έχοντας συμπληρώσει 65 χρόνια ζωής, είναι μια εταιρεία που μολονότι εξυγχρονίζεται συνεχώς, δεν έχει αλλάξει φυσιογνωμία, προσανατολισμό και φιλοσοφία. Εξάλλου, όπως λέει ο Αστρινός Τζοράκης, αυτό το πολυκατάστημα ήταν ένα όνειρο ζωής και για τις δύο επιχειρηματικές γενιές που συνέβαλαν στη γέννηση, την επιτυχία και την εδραίωσή του σε μια άκρος ανταγωνιστική αγορά.